Αγαπητοί μου αδερφοί, είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή μας «Χριστό το Θεό παραθώμεθα» και στο τηλέφωνο 25-820-777, όπου μπορείτε να τηλεφωνήσετε σε λίγα λεπτά, αφού διαβάσουμε προηγουμένως μερικούς στίχους από το κατά Μαθαίον Άγιον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 25, είμαστε στο στίχο 40. «Και αποκριθείς ο βασιλεύς ερή αυτής, αμήν λέγω ημίν, εφόσον επίησατε εν ήτουτον τον αδελφό μου τον ελαχίστον, εμή επίησατε». Απόδοση στα νέα ελληνικά, ο δε βασιλεύς θα αποκριθεί και θα τους πει αληθινά σας λέγω, αφού κάνετε αυτά σε έναν από αυτούς τους μικρούς και ασήμους αδελφούς μου, σε μένα τα κάνετε. Ήδη έχουμε όμως ένα αδελφό στη γραμμή, να τον ακούσουμε παρακαλώ. Έχουμε κάποιο στη γραμμή. Γέροντα. Έλα βρε Ευαγγελίτσα. Τι κάνεις βρε, είσαι καλά? Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ, εσείς? Μπράβο Ευαγγελίτσα, δόξα τω Θεώ κόρη μου, καλά. Έχω τρεις ερωτήσεις σήμερα. Τρεις ερωτήσεις σήμερα, για να δούμε. Πρώτη ερώτηση είναι, ο Θεός είπε στον Αδάμ και στην Εύα ότι αν φάνε από τον απαγορευμένο καρπό θα πεθάνουν αμέσως. Γιατί δεν πέθαναν αμέσως μόλις έφαγαν το μήλο? Πέθαναν αμέσως πνευματικά, διότι εκχωρίστηκαν από τον Θεό και αυτός είναι ο πρώτος και μεγαλύτερος θάνατος. Πέθανε η ψυχή τους, αφού χωρίστηκαν από την χάρη του Θεού. Και μετά πέθαναν και βιολογικά. Αυτό είναι ο πιο μεγάλος θάνατος, Ευαγγελία. Αυτός είναι ο θάνατος. Ο πραγματικός θάνατος είναι να χωριστούμε αιώνια από τον Θεό. Φαντάζομαι ότι θα συναχωρέθηκαν πάρα πολύ. Σίγουρα λυπήθηκαν πάρα πολύ, πάρα πολύ. Η δεύτερη ερώτηση είναι, γιατί ο Θεός κατέστρεψε τα Σόδομα και τα Γόμορα και δεν τους άφησε να κρυθούν στη δεύτερα παρουσία? Διότι τα έργα τους ήταν αυτά τα οποία προξένησαν την καταστροφή τους. Τα έργα τους ήταν τόσο φοβερά και φρικτά, τα οποία έργα τους απομάκρυναν από την πρόνοια του Θεού, και όσο απομακρύνεται κανείς από την πρόνοια του Θεού, τόσο πλησιάζει στην καταστροφή. Και ήταν σαν φυσικό επόμενο, σαν φυσική συνέπεια η καταστροφή τους. Δεν είναι ότι ο Θεός τους κατέστρεψε, αλλά τα έργα τους προκάλεσαν αυτή τη φυσική συνέπεια της πανολεθρίας που έπαθαν. Και γιατί δεν τους έδωσε ακόμη μια ευκαιρία? Μπορεί να είναι αμαρτωλή, αλλά και στην Εβίτες ο Χριστός έδωσε μια ευκαιρία ακόμα. Γιατί δεν τους έδωσε και σε αυτούς? Τους έδωσε, Ευαγγελία μου, το να πάει ούτως ο Θεός στην πόλη τους. Αλλά βλέπετε, ήταν τόσο διαστραμμένοι που ήθελαν ακόμα και με τον άγγελο του Κυρίου που ήταν εκεί να αμαρτήσουν και να κάνουν πράγματα άσχημα. Τόση ήταν η διαστροφή που δεν υπήρχε πλέον κανένα περιθώριο μετανοίας και αλλαγής. Δεν ήθελαν οι άνθρωποι. Δεν ήθελαν. Είχαν διαστραφεί παντελώς. Ναι. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι ο Θεός. Τους άφησε η ελευθερία τους. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία. Μάλιστα, Ευαγγελία μου. Σέβεται την ελευθερία μας. Και όταν ο άνθρωπος ελεύθερα αποδεχθεί τα έργα του διαβόλου, τα έργα του σκότους, ο Θεός αν θέλει μπορεί, αλλά δεν θέλει να παραβιάσει την ελευθερία μας. Δεν παραβιάζει την ελευθερία μας. Ναι. Και η τρίτη ερώτηση είναι, πώς μπορούμε να έχουμε διάκριση και αγάπη σε περιπτώσεις που οι άλλοι δεν μας συμπεριφέρονται καλά, αλλά να προστατεύουμε και τον εαυτό μας? Πώς γίνεται αυτό? Θα παρακαλούμε τον Θεό να μας φυλάξει κάτω από τη σκέπη των πτερήγων Του, να κάνουμε το θέλημα Του πάντοτε, αυτό που λέμε γεννηθεί το θέλημά Σου. Να κάνουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας και να συμβουλευόμαστε για τους πνευματικούς μας πατέρες για το πώς θα πράξουμε, και αν δούμε ότι κάναμε κάποιο λάθος να μετανοούμε και το διορθώνουμε. Και σιγά σιγά θα αποκτήσουμε μια εμπειρία των πραγμάτων και θα ξέρουμε πώς πρέπει να διαχειριστούμε κάθε πράγμα που έχουμε μπροστά μας. Και αν είναι εκεί γίνεται αυθόρμητα που σου το κάνουν και εσύ δεν ξέρεις, ούτε πώς θα πρέπει να φερθείς εκείνη την ώρα? Εντάξει, θα φερθείς όπως καταλαβαίνεις εκείνη την ώρα, και εάν έκαμε λάθος να πεις συγγνώμη, έκαμε λάθος. Ναι, δεν υπάρχει άλλη λύση. Όχι, δεν υπάρχει, αλλά ο άνθρωπος που έχει συνηθίσει
να ενεργεί σύμφωνα με το λόγο του Θεού και με το θέλημα του Θεού. Ο Θεός δεν τον αφήνει, το σκεπάζει και συνήθως οι ενέργειες που κάνει είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Αλλά και αν κάνει κάτι διαφορετικό, ταπεινά και απλά με τον ίδιο ζητά συγγνώμη και από τον Θεό και από τους ανθρώπους. Ναι, μπορεί και στην εξομολόγηση να πήγε συγγνώμη σαν άλλον. Βέβαια, σίγουρα. Ευχαριστώ, Γέροντα, την ευχή σας. Να είσαι καλά, Ευαγγελίτης, Παναγία μαζί σου. Παρακαλώ τον επόμενο αδεσφό, παρακαλώ. Καλησπέρα, Πανιερότατε, είμαι ο Γιώργος από τη Νέα Σμύρνη. Ναι, Γιώργο, τι κάνεις? Δοξάζω τον Κύριο, έμαθα ότι θα είσαι στα Δημήτρια και χάρηκα πάρα πολύ. Ελπίζω να θα είναι βέβαια ο κόσμος πάρα πολύ που θα μπορέσουμε. Τέλος πάντων, χάρηκα πάρα πολύ. Ναι, γιατί... Γιώργο μου εκεί και θα βοηθήσει ο Θεός. Θα βοηθήσει. Τώρα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Άκουσα από κάποιους αγωνιζόμενους αδερφούς ότι όταν θέλεις να κάποιος που σε αδίκησε και που συνεχίζει να σε αδικεί, ας πούμε τώρα χτες συγκεκριμένα, σταμάτησε με το αυτοκινητάκι μου πίσω από κάποιον άλλον να φύγει να πάρω τη θέση του. Αυτός δεν μπρόσε. Εγώ ήμουν ακίνητο το αυτοκίνητο και αυτός έκανε όπισθεν και με χτύπησε ελαφρά, καμία σημασία. Εγώ δεν είπα τίποτα. Κατέβηκε αυτός κάτω και άρχισε να φωνάζει γιατί στάθηκες εδώ και τα λοιπά. Μετά λοιπόν, εγώ δεν κατάφερα να, εκείνη την ώρα να αρπάξω την ευκαιρία και να τον καθησυχάσω, να τον αναπαύσω ας πούμε. Την έχασα την ευκαιρία, πάει αυτό. Τώρα το έχουσα όμως από κάποιους αδερφούς ότι όταν θέλεις λέει να κάποιον άνθρωπο ας πούμε, εγώ δεν τον ξέρω αυτόν καθόλου, ούτε πρόκειται να τον ξανασυναντήσω τον άνθρωπο, αλλά τέλος πάντων και για αυτόν ας πούμε είναι το ερώτημα και για οποιονδήποτε άλλον ας πούμε, ο οποίος κάποια στιγμή σε αδίκησε, μπορεί αυτός ακόμα να σκέφτεται, βρε τον ανόητο εκείνον, εμένα δηλαδή, που στάθηκε με το αυτοκίνητο από πίσω κτλ. Λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξής, ότι μπορείς να λες λέει την ευχή ως εξής. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησε τον τάδε, τον άλλον δηλαδή, και δια των ευχών εκείνου ελέησε και εμένα. Ναι. Ισχύει αυτό? Ισχύει. Δηλαδή, ας πούμε ότι αυτό όταν το λέει κανείς, το λέει, βοηθάει. Αυτό είναι όπως σε μια πυρκαγιά, Γιώργο, ρίχνουμε νερό και σβήνει φωτιά. Ναι. Και αυτή η ευχή, επειδή έχει πολύ ταπείνωση μέσα, σβήνει τη φωτιά του θυμού, της εκδίκησης και όλα αυτά τα οποία μας πνίγουν, τα εμπαθή και ανθρώπινα. Και επειδή βάζουμε τον εαυτό μας κάτω από τον αδερφό μας, αυτό ελκύει την Θεία Χάρη και μας παρηγορεί και βοηθά ο Θεός και τον αδερφό μας, βέβαια. Γιατί όταν το, ας πούμε, το λέω, μα και ο άλλος, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα το πληροφορηθεί, φαίνεται, και θα πρέπει να περιμένουμε πότε θα κάνει ο Θεός τη δουλειά του, Γιώργο μου. Ο Θεός θα κάνει τη δουλειά του και εμείς δεν ξέρουμε αν θα το γνωρίσουμε κάποτε αυτό το πράγμα. Έχει Θεός. Η προσευχή δεν χάνεται, Γιώργο, ποτέ. Αυτή η ευχή, δηλαδή... Αυτή η ευχή έχει πολύ ταπείνωση μέσα και βοηθά πάρα πολύ και ο Θεός, όταν ταπεινώνεται ο άνθρωπος, ελκύεται η χάρης και παρηγορείται ο άνθρωπος και έχει θετικά αποτελέσματα. Μάλιστα, έτσι κατάλαβα. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ, Πανιερότατε. Να είστε καλά, Γιώργο, ελπίζω να είστε εδώ στο Άγιο Δημήτριο. Με το καλό να έρθετε. Και είναι και δίπλα ο Άγιος Δημήτριος με τη Νέα Σμύρνη, είναι δίπλα-δίπλα. Δεν ξέρω από Αθήνα καθόλου, δεν ξέρω που είναι. Ναι, είναι πολύ κοντά με το... Θα έχει πάρα πολύ κόσμο, τέλος πάντων, θα δούμε. Έλα, εσύ και ο Θεός βοηθός. Ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα. Επίσης. Έχουμε ακόμα ένα δεσπό, παρακαλώ. Ναι, μου λέγεται για να την ευχή σας, η μία Αγγελική. Ναι, Αγγελική, τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ, καλά είμαι εσείς. Δόξα τω Θεώ, Αγγελική. Έχω δύο ερωτήσεις. Ναι, χωρίς. Τώρα αυτή την πρώτη ερώτηση που θα σας πω, δεν ξέρω, φοβάμαι λίγο έτσι πως θα την ρωτήσω, μήπως... Δεν θέλω να ακουστεί κάπως, απλώς δεν ξέρω πώς να την εκφράσω. Ναι, πες το και θα δούμε. Οπότε ζητάω προκαταβολικά συγγνώμη. Ας πούμε στον Εσπερινό, που ακούμε για τον Άγιο της επόμενης μέρας, απολυτίκη, ατροπάρια, δεν ξέρω πώς λέγονται. Απολυτίκη. Ναι. Που λέει, ας πούμε, σε όλη τη διάρκεια του Εσπερινού, λέει, εσύ Άγιε που έζησες έτσι, που έκανες έτσι, στο τέλος, ας πούμε, λέει συνήθως ότι πρέσβε και για εμάς να μας ελέγξει ο Κύριος.
Και δεν ξέρω, η ερώτησή μου τώρα είναι, είναι ας πούμε πολύ σημαντικό μέχρι να φτάσει να πει αυτό το πρέσβευε για εμάς, είναι πολύ σημαντικό τα λόγια που λέει για τη ζωή του, δηλαδή που λέει εσύ που έκανες αυτό και εσύ που έκανες αυτό. Κοίταξε, αυτά μας βοηθούν εμάς, Αγγελική, δεν προσθέτουν στον Άγιο τίποτα, ούτε και του αφαιρούν τίποτα. Αυτά μας βοηθούν εμάς γιατί διηγούνται τα θαυμάσια του Θεού στη ζωή του Αγίου, το πόσο ο Άγιος αγωνίστηκε, το πόσο υπέμεινε βάσανα και θάνατο σκληρό και οτιδήποτε άλλο για την αγάπη του Χριστού και διεγείρει την ψυχή μας. Η ψυχή μας έχει ανάγκη από νοήματα, θεία νοήματα και με τη μουσική της Εκκλησίας και με τα τροπάρια διεγείρεται η ψυχή εις κατάνοιξη. Για μας είναι αυτά, δεν είναι ότι τα έχει ανάγκη ο Άγιος. Για μας είναι, παιδί μου. Μας διδάσκουν δηλαδή πολλά πράγματα. Ναι, δηλαδή την ώρα που λέγονται αυτά, που ψάλλονται, εμείς να προσέχουμε ακριβώς τα λόγια, να τα καταλαβαίνουμε ή να προσευχόμαστε κάπως αλλιώς από μέσα. Κοίταξε, Αγγελική, στην Εκκλησία να μην κάνουμε, ας πούμε, πράγματα μόνοι μας. Πήγαινε στην Εκκλησία, κάθισε, προσευχήθω εκεί και άφησε τα πράγματα να λειτουργήσουν μόνα τους. Κάποια στιγμή θα προσέχουμε τα λόγια, κάποια στιγμή θα λέμε την ευχή, κάποια στιγμή θα έχουμε μια ας πούμε θεωρία πνευματική στο μυαλό μας και θα σκεφτόμαστε κάτι το πνευματικό. Να είμαστε δηλαδή, να προσέχουμε να μην πηγαίνει το μυαλό μας σε κακούς και άχρηστους λογισμούς. Και τα υπόλοιπα τα αφήσουμε στην πρόνοια του Θεού. Ναι, εντάξει, ωραία, ευχαριστώ. Και η άλλη ερώτηση είναι αν εμείς πιστεύουμε στην προαίσθηση. Ναι, κοίταξε. Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί ένας άνθρωπος καθημερινός να ξυπνήσει και να μην έχει πολύ καλή προαίσθηση μια μέρα και πράγματι κάτι να του συμβεί αργότερα στην ίδια μέρα. Θέλει πολύ προσοχή αυτό, διότι δεν είναι πάντοτε ασφαλής η προαίσθησή μας. Δεν είναι πάντοτε ασφαλής. Και μετά και ο πειρασμός όταν μας βλέπει ότι τα προσέχουμε αυτά, θα μας δημιουργεί συναισθήματα αγωνίας και φόβου και ανασφάλειας και θα μας χαλά την ημέρα μας. Γι' αυτό καλό είναι να μην προσέχουμε τις προαισθήσεις μας, ιδίως εμείς που είμαστε και αδύνατοι και αρχάριοι στην πνευματική ζωή. Ξυπνήσαμε να κάνουμε το σταυρό μας, να κάνουμε την προσευχή μας, να επικαλεστούμε τη δύναμη του Θεού και τη σκέπη του Θεού στη ζωή μας και να προχωρούμε κανονικά το πρόγραμμά μας, μη δεχόμενοι αλλοιώσεις από τις προαισθήσεις μας. Διότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που λόγω των προαισθήσεων ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Πάρα πολύ ταλαιπωρούνται. Ναι, κατάλαβα, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία. Να είστε καλά, Αγγελική, αυτός μαζί σου. Παρακαλώ, έχουμε τον επόμενο αδερφό. Ναι, καλησπέρα, Γέροντα μου. Καλησπέρα. Θεώ να σας ευλογεί, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις προσευχές σας. Και εμείς ευχαριστούμε για τα ωραία πράγματα που μας φέρατε χθες. Ευχαριστώ, Γέροντα μου. Σήμερα κάνετε μια εκδήλωση στην Καθολική, αλλά δεν μπόρεσα να έρθω. Και επειδή ευκαιρία ήθελα να ρωτήσω, έχει καιρό την ερώτηση. Μπορεί να φαίνεται χαζή, αλλά εμένα να απασχολεί με γέροντα, γιατί ήρθε μια γάτα στην αυλή μου αδέσποτη, γέννησε τα γατάκια της. Όλη μέρα ανεβαίνει πάνω στα τραπέζια της βεράντας, στις καρέκλες, τρέχουν μέσα στα πόδια μου όλοι οι γάτοι και πατώ τους, διότι δεν τους βλέπω μέσα στη νύχτα να ανεβοκατεβαίνω για να σάσω τη μητέρα μου. Κάθε φορά που λέω να τους πιάσω, να τους φύγω, ακούω κάτι που το ραδιόφωνο, παραδείγματος χάρη να φύγει σε έναν πειρασμό, λέει, που έρχεται κοντά σου, θα σου στείλει μεγαλύτερον ο Θεός, αν δεν τον αντέξεις και φύγεις τον. Ή το άλλο με τον μοναχό που αντέξε την αγελάδα, έτσι περιστατικά, ας πούμε, και μετανιώνω και αφήνω τους. Αλλά κόντεψε δύο φορές να με σκοτώσουν, γιατί ανεβαίνουν πάνω στη σκάλα μέσα στη νύχτα, δεν τους βλέπω, πατώ τους και πάω και εγώ μαζί με τα πράγματα που κρατώ και λέω είναι αμαρτία γέροντά μου να τους πιάσω, να τους φύγω. Πρέπει να τους αντέξω. Να σας πω. Εντάξει, κάθε πράγμα το διαχειρίζεται κανείς με διάκριση. Εάν δεν μπορείτε να τους φροντίσετε και δεν μπορείτε να τους διαχειριστείτε, με καλόν τρόπο, χωρίς να τα βασανίσουμε τα ζωάκια, μπορείτε να τα μεταφέρετε σε έναν τόπο που θα είναι και για αυτά πιο εύκολο. Δηλαδή,
εάν είναι να τα τσαλαπατούμε κάθε λίγο, σίγουρα και αυτά δεν θα αισθάνονται άνετα. Ο σκοπός είναι να μην τα ταλαιπωρούμε τα ζώα και να μην τα κακοποιούμε. Δεν τα κακοποιώ, αλλά σκέφτομαι, ας πούμε, μήπως ένα μαστία και μήπως ο Θεός, ας πούμε, δεν του αρέσει τούτο που να τα φύγει. Εντάξει, αν κάνετε υπομονή για την αγάπη του Χριστού, σίγουρα αυτό θα το μετρήσει ο Θεός για σας. Αλλά εάν δεν μπορείτε να το ανεχθείτε άλλο και δεν έχετε δύναμη να το διαχειριστείτε το πράγμα αυτό, τότε καταφεύγουμε σε ένα ανθρώπινο μέσο, θα πάρουμε τα ζωάκια αυτά σε ένα καταφύγιο ζώο, κάπου που να περάσουν καλά, να μην τελεπωρηθούν και εμείς να μην έχουμε αυτήν τον κίνδυνο να τα πατήσουμε καμιά μέρα μέσα στη νύχτα και να... Πάτησα τα δύο φορές, ας πούμε, και κόντεψα να σκοτωθώ και εγώ πάνω στις κάρτες. Ναι, και εκείνα τα καημένα σίγουρα πέρασαν δύσκολη ώρα. Εντάξει, Γέροντα μου, ευχαριστώ. Να είστε καλά, όπως ο Θεός μαζί σας. Επόμενος αδερφός, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Μάλιστα. Κλείστε το ραδιόφωνο σας. Ναι, να χαμηλώσω. Μάλιστα, σας ακούμε. Ακούτε με. Ναι, ναι, τώρα σας ακούμε καλά, ναι. Ήθελα να μιλήσω με πανιερότατο. Ο ίδιος είμαι, ο ίδιος. Έλα, ευχή σας πανιερότατε. Ο Θεός μαζί σας. Παρακολουθώ τακτικά την εκπομπή σας και ήθελα να πάρω την ευχή σας. Και να σας παρακαλήσω κάτι, αν μπορείτε να βοηθήσετε σε κάτι που θα σας πω. Είμαι απόδημος του χωρίου της Κορφής και τώρα κάτοικος πολεμιδιών. Αν είναι κάτι προσωπικό σας όμως, κοίταξε. Δεν είναι προσωπικό. Άφησε το τηλέφωνο σου, σε πάρω μετά να μου πεις. Να με πάρετε μετά. Σε πάρω μετά την εκπομπή να μου πεις τι θέλεις, αφού είναι κάτι που είναι προσωπικό, να μην το... Είναι προσωπικό, εντάξει, μετά μην... να με πάρετε τηλέφωνο. Θα σε πάρω τηλέφωνο μόλις τελειώσει η εκπομπή, στις 10 η ώρα. Να με πάρετε εσείς μετά να σας πω. Ναι, θα σε πάρω εγώ, θα σε πάρω, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, ο Θεός μαζί σου. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ. Ναι, εγώ. Ναι, εσείς. Την ευχή σας, Γέροντα. Ο Κύριος. Επί ευκαιρίας, αύριο που είναι, λένε, η ημέρα των ζώων. Μα νομίζω σήμερα ήταν η ημέρα των ζώων. Σήμερα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή πολύ συχνά βλέπουμε κάποιες... στάσεις απέναντι στα ζώα μπορεί όχι καλές, όχι οι σωστές, άρρωστες στάσεις μπορεί. Ποια είναι η απόψη της Εκκλησίας, πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε απέναντι στα ζώα, ποια πρέπει να είναι η στάση μας? Ναι, κοίταξε αδερφέ μου, τα ζώα σίγουρα δεν είναι άνθρωποι, δεν έχουν αθάνατη ψυχή, δεν έχουν αιώνια ζωή στην Βασιλεία του Θεού. Είναι ζώα. Ζουν όσο ζουν εδώ στον κόσμο αυτό. Αλλά οι χριστιανοί, τα τέκνα του Θεού, από αγάπη προς το χτίστην των ζώων και των φυτών και όλης της δημιουργίας, σεβόμαστε και αγαπούμε και περιθάλπουμε τα δημιουργήματα του Θεού. Τα ζώα είναι δημιουργήματα του Θεού. Τα έκανε ο Θεός για να μας εξυπηρετούν, για να μας βοηθούν, για να είναι δίπλα μας. Δεν είναι ωραίο πράγματα να κακοποιούμε, να τα κάνουμε να υποφέρουν, να κακοπερνούν. Πρέπει να τα φροντίζουμε τα ζώα. Όπως λέει η Αγία Γραφή, δίκαιος ανήρει χτύρει ψυχά ζώων αυτού. Δηλαδή ο δίκαιος άνθρωπος λυπάται τα ζώα που έχει στα χέρια του και τα περιποιείται, τα φροντίζει. Σίγουρα είναι ζώα, δεν θα τους κάνουμε ανθρώπους, δεν είναι άνθρωποι, γιατί καμιά φορά καταστρέφαμε και τα ζώα τα ίδια με τις αρρωστημένες μας αγάπες. Η αγάπη είναι αγάπη λογική, δεν είναι αγάπη παράλογη. Τα φροντίζουμε τα ζώα, μας αγαπούν και εκείνα, μας εξυπηρετούν, μας παρηγορούν πολλές φορές σε πολλές δοκιμασίες της ζωής μας και να τα περιθάλπουμε. Όσους ζήσουν κοντά μας, να είναι καλά, να περνούν καλά, να μην τα ταλαιπωρούμε. Η υπερβολική μας αγάπη προς τα ζώα δεν μπορεί να απομακρύνει την αγάπη μας προς τον Θεό. Ναι, γι' αυτό είπα ότι αν είναι αρρωστημένη αγάπη,
αυτή βλάφτη, διότι αγαπούμε τα χτίσματα αντί το χτίστη. Τα ζώα είναι χτίσματα του Θεού, είναι δημιουργήματα του Θεού. Να αγαπούμε τον δημιουργό των ζώων και να τον ευχαριστούμε που μας έδωσε τα ζώα και τα φυτά και τα πάντα για να μας παρηγορεί, για να μας στηρίζει, να μας βοηθά, να μας ενδυναμώνει. Διότι και τα φυτά είναι ζωντανοί οργανισμοί, δεν είναι νεκροί. Και τα φυτά και τα ψάρια και τα πουλιά και τα ζώα όλα είναι για τον άνθρωπο. Γιατί για τον άνθρωπο, για να δείξει ο Θεός πόσο αγαπά τον άνθρωπο. Και όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, για να συγκινήσει τον άνθρωπο, δείχνοντας την αγάπη του, έκαμε όλη αυτή τη δημιουργία, την πλούσια, την απερίγραψη σε ακρίβεια και σε πλούτον παρουσιών μέσα στον κόσμο. Έχουμε αναρρύθμιτα πλήθη ζώων, διαφορετικά τον από το άλλο, και όλα αυτά τα έκανε για τον άνθρωπο ο Θεός. Όλα έγιναν για τη σωτηρία του ανθρώπου. Όλα αυτά έγιναν. Ευχαριστώ. Μπορώ να κάνω ακόμα μια απορία? Ναι, βεβαίως, να κάνεις. Ο Χριστός μας μιλάει για το Ευαγγέλιο για τα τάλαντα, τα οποία πρέπει η παραβολή των ταλάντων που αυξάνουμε τα τάλαντα μας που μας έδωσε ο Θεός, και έτσι πρέπει να κάνουμε. Αλλά είχα μια απορία. Αν κάποιος άνθρωπος στην πορεία της ζωής του δεν αύξησε τα τάλαντα, ας δεν έδωσε το Θεός 5 και τα δύο κατάλαβε ότι είχε ως τάλαντα, πώς θα ανακαλύψει και ήταν τα τάλαντα ώστε να τα πολλαπλασιάσει, να τα διπλασιάσει όπως θέλει ο Θεός? Κοίταξε, αδερφέ μου, το μέγα τάλαντο είναι η κατοικώνα Θεού δημιουργία μας, κατ' εικόνα και ομοίωση του δημιουργία μας. Είναι το μέγα τάλαντο που μας έδωσε ο Θεός. Τα υπόλοιπα χαρίσματα που έχουμε, εκείνα είναι χαρίσματα επίκτητα είτε φυσικά. Σίγουρα όλα τα χαρίσματά μας πρέπει να τα αυξάνουμε και να τα διαθέτουμε στη διακονία των αδελφών μας, στη διακονία του Θεού και της αγάπης των αδελφών. Αλλά το τάλαντο κυρίως εδώ που εννοεί είναι πρώτα απ' όλα η δημιουργία μας, η υπόστασή μας, που είναι κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού, και μετά είναι το τάλαντο του Λόγου του Θεού. Ο Θεός μας έδωσε τη γνώση του Αγίου Θελήματός Του, να γνωρίζουμε τον Θεό των αληθινών. Πρέπει αυτό το τάλαντο να το επαυξήσουμε, μοιράζοντας το στους αδελφούς μας. Και όπως λέει στο τροπάριο τη Μεγάλη Εβδομάδα, του κρύψαντος το τάλαντο, μη μοιάζει με αυτό που έγραψε το τάλαντο. Μη κρύπτε λόγον Θεού. Να μην κρύπτουμε τον λόγο του Θεού, αλλά να αναγγέλλουμε στους αδελφούς μας τα θαυμάσια του Θεού, τη σωτηρία του κόσμου, τον λόγο του Θεού. Αυτό είναι σημαντικό για μας. Δηλαδή το να μην μιλάμε για τον Θεό είναι σαν να κρύπτουμε το τάλαντο μας. Ναι, πρέπει να μιλούμε για τον Θεό. Όταν έχουμε αδελφούς μας που έχουν ανάγκη να ακούσουν τον Λόγο του Θεού, πρέπει να το μιλούμε. Εντάξει. Ευχαριστώ. Εντάξει. Έχουμε ακόμα αδελφό, παρακαλώ. Ναι, γέροντα, την ευχή σας. Του Κυρίου. Είμαι Απόλλωνας από Θεσσαλονίκη. Απόλλωνας, ναι, Απόλλωνα. Μάλιστα. Γέροντα, μια ερώτηση θέλω να κάνω. Ναι, γεια μου. Όταν έχουμε κάποιους λογισμούς, έχω ακούσει που λέμε ότι ή στην προσευχή ή στον Ιερό Ναό, κακούς λογισμούς δεν είναι από εμάς, είναι από τον Πονηρό. Απλά θέλω να ρωτήσω αν ισχύει αυτό 100% ή και εμείς η κατάστασή μας πνευματική παίζει κάποιο ρόλο πάνω σε αυτό. Κοίταξε, σίγουρα έχουμε και εμείς μια ευθύνη. Αν έχουμε κακούς λογισμούς, έχουμε μια ευθύνη, διότι είμαστε αδύνατοι και εμπαθείς. Και ασφαλώς δεν θα το ρίξουμε το βάρος όλο και την ευθύνη στον εχθρό της σωτηρίας μας, αλλά θα πάρουμε και το βάρος και στον εαυτό μας και θα πούμε φταίω κι εγώ. Εάν όμως αυτό το πράγμα μου δημιουργεί κατάθλιψη και άγχος και αγωνία και κατήφια και μελαγχολία, πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ αυτό, διότι
ή αν έχουμε μια τάση στη μελαγχολία και στην κατάθλιψη, δεν πρέπει να φορτώνουμε τον εαυτό μας με ενοχές. Γιατί θα δυσκολευτούμε και δεν θα μπορέσουμε να τα χειριστούμε μετά. Και πώς πολεμάμε, πάτερ μου? Πολεμούμε με το να προσευχόμαστε, να διαφορούμε για τους κακούς λογισμούς και να έχουμε πνευματική τροφή μελέτης και προσευχής. Όταν μελετά ο άνθρωπος πνευματικά βιβλία, όταν προσεύχεται, όταν ζει τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας, καθαρίζει ο νους και η καρδιά και δεν δέχονται μετά επίδραση από τους κακούς λογισμούς. Πάτερ, είναι αμαρτία αυτή η λογισμή που τους εξομολογούμαστε? Αν είναι απλώς λογισμοί κακοί που έρχονται και φεύγουν, όχι, δεν είναι. Μην το λαμβάνετε υπόψη. Απλώς μπορεί να πεις έχω κακούς λογισμούς. Αν είναι όμως ένας λογισμός που επιμένει ο ίδιος και ο ίδιος και ο ίδιος και δεν φεύγει, εντάξει, αφού δεν φεύγει και δημιουργεί πρόβλημα, καλά είναι να τον εξομολογήσει. Ευχαριστώ πολύ, πάτερ μου. Να είσαι καλά, αδελφέ μου. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ. Ναι, χαίρετε, γέροντα, την ευχή σας. Χαίρετε. Πώς είστε? Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Θέλω να σας παρακαλέσω να μας έχετε στην προσευχή σας και θέλω να σας ρωτήσω σχετικά με έτσι διάφορους φόβους που έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Μην συμβεί αυτό, μήπως συμβεί εκείνο, μήπως συμβεί το άλλο. Αυτό πώς μπορούμε έτσι να το αντιμετωπίσουμε και πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την πίστη μας στο Θεό? Όταν παρακαλούμε τον Θεό και προσευχόμεθα να μας ελεήσει ο Κύριος και να μας βοηθήσει, ο Θεός γνωρίζει τι έχουμε πραγματική ανάγκη και με το έλεος του Άγιο θα μας δώσει αυτά τα πνευματικά εφόδια τα οποία χρειαζόμαστε. Καλό είναι να μην υποδεικνύουμε εμείς στο Θεό τι πρέπει να κάνει, αλλά να λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, και ο Θεός ξέρει τι θα κάνει και ξέρει τι μας χρειάζεται. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, να μην κάνουμε εμείς το δάσκαλο στο Θεό. Εμείς γέροντα, οι άνθρωποι που είμαστε έτσι μέσα στην Εκκλησία και προσπαθούμε να κάνουμε ένα μικρό αγώνα όσο μπορούμε τις δυνάμεις μας, πώς μπορούμε να μετρήσουμε, να δούμε αν έχουμε δυνατή πίστη στο Θεό ή αν είναι αδύναμη πίστη μας, πώς μπορούμε έτσι να το μετρήσουμε αυτό? Κόρη μου, δεν βλέπουμε κάθε μέρα τι κάνουμε στη ζωή μας. Θέλουμε να το μετρήσουμε κιόλας? Είμαστε αδύνατοι και ταλαίπωροι. Αλλά ελπίζουμε στο Χριστό μας και στη δύναμη του Θεού και τον παρακαλούμε απλά και ταπεινά να μας ελεήσει. Χωρίς να χωνόμαστε, χωρίς να διερωτώμαστε πού βρισκόμαστε και τι τέλος πάντων θα πρέπει να κάνουμε. Ζητούμε το έλεος του Θεού και ο Θεός ξέρει πώς θα μας ελεήσει. Αυτός γνωρίζει τα πάντα για μας. Εντάξει, γέροντα, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε πάντα καλά, ο Θεός μαζί σας. Σας δίνω λίγο και το σύζυγό μου, τον Μιχάλη. Τον Μιχάλη. Ευχαριστούμε πολύ την ευχή σας. Να είστε καλά. Ευλογείτε, γέροντα. Μιχάλη, τι γαμνείς? Δόξα τω Θεώ. Είναι μεγάλη χαρά που μας δίνετε τη δυνατότητα να συνομιλούμε μαζί σας. Ήθελα να πω ότι πριν από λίγες μέρες δοκιμάστηκε ο τόπος μας. Ναι, Μιχάλη, είχατε και εσείς εκεί στον τόπο σας, είναι κοντά οι σεισμοί? Ναι, το χωριό που ήταν το επίκεντρο είναι σχετικά κοντά στο Ηράκλειο. Έτσι. Βασικά σε όλη την Ανατολική Κρήτη έχει νέσει τόσο σεισμός. Ο Θεός Άγιος να φυλάει δύσκολα πράγματα αυτά. Ναι, ήθελα να πω ότι βεβαίως είναι φυσικό φαινόμενο και ότι η περιοχή θεωρείται σεισμογενής. Ωστόσο υπήρχαν κάποιες ομάδες ανθρώπων που το συσχέτισαν με κάποιες ενέργειες που είχαν γίνει πριν από λίγο καιρό εδώ. Χτίζεται ένα καινούριο αεροδρόμιο και υπήρχε ένα εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής το οποίο καταστράφηκε για να προχωρήσουν τα έργα του αεροδρομίου. Κάποιοι θεώρησαν ότι ουσιαστικά ο σεισμός ήταν η έκφραση του θυμού και της εκδίκησης της Αγίας Παρασκευής. Θα ήθελα να το σχολιάσετε αυτό και να μας πείτε
αυτή η γνώμη τη δικιά σας. Ναι. Σίγουρα είμαστε αμαρτωλοί, σίγουρα έχουμε ατέλειες και πάθη. Προφανώς παροργίζουμε το Θεό όλα αυτά. Από την άλλη όμως, δεν νομίζω ότι είναι στο πνεύμα της Ορθοδοξίας η εκδικητικότητα. Δηλαδή, αυτό το βλέπουμε στη μυθολογία, στους αρχαίους θεούς που υπήρχε ανθρωπομορφισμός των θεών και οι θεοί είχαν τα ίδια πάθη με τους ανθρώπους. Στην Ορθοδοξία νομίζω ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Βεβαίως κάποιες ενέργειες του Θεού είναι παιδαγωγικές, αλλά μου φαίνεται λίγο απλοϊκό και λίγο εκτός πραγματικότητας να υποστηρίζουμε ότι ο Άγιος δρά εκδικητικά απέναντι στους πιστούς. Δεν ξέρω. Μιχάλη, έχεις απόλυτο δίκαιο. Έτσι είναι όπως τα λέεις και μάλιστα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι αποδίδουμε στον Θεό και στους Αγίους πράγματα τα οποία δεν τους τιμάνε, δεν τους τιμούν και δεν τους εκφράζουν. Βέβαια σίγουρα έχουμε ευθύνη για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, αλλά για να λέμε συγκεκριμένα πράγματα πρέπει να είμαστε μεγάλοι Άγιοι που να έχουμε πληροφορία από τον Θεό ότι αυτό έγινε για αυτόν τον λόγο. Αν δεν έχουμε αυτή την πληροφορία, δεν πρέπει να μιλούμε, γιατί αποδίδουμε στον Θεό πράγματα τα οποία δεν είναι του Θεού πράγματα. Και λέμε πράγματα τα οποία δεν είναι κατά Θεόν. Και γινόμαστε βλάσφημοι και ασεβείς επέναντι στον Θεό όταν το αποδίδουμε πράγματα τα οποία δεν τον εκφράζουν και δεν είναι της φύσεως του Θεού, ας το πούμε έτσι. Εντάξει, έγινα σεισμοί. Σίγουρα είναι θλιβερό γεγονός, σίγουρα οι αμαρτίες μας πληθαίνουν και μας απομακρύνουν από την πρόνοια του Θεού, αλλά πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί, διότι να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που χαλάσαν τα σπίτια τους ή πάθαν ζημιές ή οτιδήποτε άλλο ήταν οι αμαρτωλοί και εμείς που δεν πάθαμε τίποτε είμαστε οι δίκαιοι. Αλίμον, δεν πρέπει να τα βλέπουμε έτσι. Να τα αξιοποιούμε πνευματικά και να προσευχόμαστε να παρέλθει αυτό το κακό, διότι ο Θεός δεν θέλει με τα κακά να μας φέρει κοντά του, αλλά θέλει με το φιλότιμο και με την αγάπη. Έτσι. Και νομίζω ότι είναι και πολύ μεγάλη χαρά και για τους Αγίους αν επανέλθουμε, αν αλλάξουμε ζωή. Βέβαια. Και μετά πρέπει να σκεφτόμαστε τους αδερφούς μας που έχουν υποστεί μια βλάβη, είτε χτύπησαν, είτε χάσανε έναν δικό τους άνθρωπο. Αυτοί οι άνθρωποι μετά θα αισθάνονται ότι ο Θεός τους τιμωράει, αδίκως μάλιστα. Τι φταίνε αυτοί οι άνθρωποι. Και δεν θέλω να κάνω κατάχρηση του χρόνου και της υπομονής σου, Γέροντα, αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να δείχνουμε την αλληλεγγύη μας, η οποία δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ηλική, μπορεί να είναι ας πούμε και μια προσευχή και ένας καλός λόγος για κάποιον άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε δύσκολη συγκυρία. Για παράδειγμα, κάποιοι άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τη δουλειά τους με βάση τον νόμο περί υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού. Αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, οι οποίοι μπορεί να είχαν πνεύμα θυσία στη δουλειά τους, να ήταν άξιοι, να ήταν εργατικοί. Έχω στο μυαλό μου συγκεκριμένα παραδείγματα. Σίγουρα με τη συμπεριφορά μας και την προσευχή μας πρέπει να προσπαθούμε να τους ανακουφίζουμε. Και νομίζω ότι δεν ταιριάζει, ας πούμε, σε όσους υποστηρίζουμε ότι έχουμε οποιαδήποτε σχέση με την Ορθοδοξία σκληρότητα και αδιαφορία απέναντι σε αυτό. Ναι. Δηλαδή σίγουρα πρέπει να έχουμε αλληλεγγύη και καλή διάθεση απέναντι στους συνανθρώπους μας, ανεξαρτήτως των αποφάσεών τους και ανεξαρτήτως αν διαφωνούμε ή συμφωνούμε μαζί. Ναι, σίγουρα. Πάνω απ' όλα η αγάπη και η ελευθερία των αδερφών μας
Έτσι. Και να σεβόμαστε τις αποφάσεις των άλλων ανθρώπων, έστω και αν δεν συμφωνούμε εμείς οι ίδιοι. Ναι, αλήθεια είναι. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Μιχάλη, να είσαι καλά. Ευλογείτε. Ο Κύριος να μας ευλογήσει όλους. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ. Ναι, με ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Ναι, Γέροντα, η Παναγιώτα, είμαι από τον Πειραιά, τι κάνετε? Καλά, Παναγιώτα, πολύ καλά. Εσύ? Κάνω κατάχρηση σήμερα και σας παίρνω και σήμερα και χθες. Δεν πειράζει, πρώτα... είναι ευλογία. Να πω για τα ζώα ότι όντως έχετε δίκιο, αύριο 4 Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Αύριο. Και μιας και είναι, θέλω να θυμηθούμε έτσι τον αγαπημένο Σιμωνοπετρίτη, μοναχό Γελάσιο, με τις γάτες του, τη δεκαετία του 80. Ακούτε? Εγώ ναι, τον κατέκρινα συνέχεια από όποτε τον έβλεπα. Τον κατεκρίνατε και εγώ τον θαυμάζω. Τον θαυμάζω και θαυμάζω μαζί και τον ακούω κάποια βίντεο τώρα με ομιλίες του μακαριστού Αρχιμανδρίτη Γρηγόριου της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου. Α, ωραία. Και αυτός που είχε τα σκυλάκια γύρω, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ναι, και αυτό σκυλάκια γύρω του και ήταν... Και πάνω του και, και φορούσε σκυλάκια και παλιά ρούχα και αυτά. Άστα, άστα. Λοιπόν, και να, αυτό πρώτα, και να μην ξεχάσουμε και το Γέροντα Παΐσιο που μαζί του εσείς είσαστε, ότι πώς έχω διαβάσει τα βιβλία, πώς μιλούσε στα φίδια, μιλούσε στις άβρες, ότι αυτοί οι άνθρωποι οι Άγιοι, μην ξεχνάμε ότι μιλούσαν τη γλώσσα, την προπτωτική ας πούμε. Δεν φοβόντουσαν, δεν φοβόταν τις αρκούδες, τις τάιζες. Ναι, εντάξει, τα μέτρα του μεγάλα, εμείς... Ακριβώς, ήταν μεγάλα, άρα δηλαδή, ναι, δεν εννοώ να πάμε να ταΐσουμε τις αρκούδες για όνομα του. Φάνε οι αρκούδες σαν λάχανο. Θα μας φάνε, Γέροντα, θα μας μυρίζουν. Και ένα τελευταίο να πω, για όσους αδελφούς είναι στο νομό Αττικής, διάβασα στα Δημήτρια και αύριο στις 6 ώρα θα μας κάνει την τιμή και τη χαρά να μας επισκεφθεί ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου. Από τότε είναι και η γιορτή του αύριο, νομίζω. Α, δεν το ήξερα. Ναι, το 6 Λουθέρω. Ώρα θα κάνει πάντως στο ναό του Αγίου Δημητρίου, που θα γίνουν τα Δημήτρια, θα κάνει πρώτα τον Εσπερινό και μετά θα κάνει ομιλίες στον Ιερό Ναό και ρωτήσει. Να μην το χάσετε, να μην το χάσετε. Θα πάω, εγώ θα είμαι εκεί, απλά το λέω για όσους ακούν και είναι στο νομό Αττικής ότι αύριο θα είναι στα Δημήτρια, στον Άγιο Δημήτριο. Πολύ καλά, πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά, σας μαζί. Να είστε καλά, γεια σας. Χαίρετε. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ. Ναι, Γέροντα Θανάση, για την ευχή σας. Να είστε καλά, αδερφή μου. Εμείς δυστυχώς δεν προλάβαμε, ως συνήθως που αργοπορούμε, και να εύχεστε να προλάβουμε τουλάχιστον, εγώ τουλάχιστον, την Ουράνια Βασιλεία. Αν μπορείτε όμως να μας την ευλογήσετε έστω ραδιοφωνικά τη σκυλίτσα μας. Είδαμε εκεί μόνο τον Ιωσήφ Μοναχό. Και επίσης, Γέροντα, αν είναι εύκολο να απαντήσετε σε κάποια σχόλια είτε που έγιναν στις δουλειές μας ή γενικότερα και διαδικτυακά για αυτήν την ωραία πρωτοβουλία. Που αν δεν κάνω λάθος, είναι το κίνημα των ζών που είστε σε συνεννόηση μαζί σας. Το είδαν ειρωνικά, είπαν διάφορα, λες και δεν μας είχαν αρκετά κακά. Δεν πειράζει. Κοιτάξτε, να δείτε κάτι. Κάποιοι αδερφοί μας από αυτό το κίνημα των ζών ήρθαν και μας παρεκάλεσαν να ευλογήσουμε τα ζώα που είναι η μέρα που γιορτάζουν. Εγώ βέβαια τους είπα ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία εδώ και αιώνες γιορτάζει την ημέρα των ζώων, την ημέρα του Αγίου Μοδέστου, 16 Δεκεμβρίου. Ο Άγιος Μόδεστος είναι ο προστάτης των ζώων. Και έκανε πολλά θαύματα που εθεράπευσε ζώα και υποζύγια και πολλά άλλα ζώα που χρειάζονταν και τα θεράπευσε από ασθένειες που τα ταλαιπωρούσαν και τα είχαν για θάνατο. Και στο Άγιον Όρος και στα μοναστήρια μας, 16 Δεκεμβρίου, 18 εκεί βέβαια το κάνουν, γίνεται λειτουργία για τον Άγιο Μόδεστο και γίνεται αγιασμός που αγιάζουν τα ζώα, πίνουν, βάλουν αγιασμό εκεί που πίνουν τα ζώα το νερό και τους δίνουμε και τρώνε και κόλυβα από τον Άγιο για ευλογία. Και την ημέρα του Αγίου Μοδέστου δεν τα βάζουμε να εργαστούν τα μουλάρια και τα υποζύγια. Τα έχουμε ελεύθερα εκείνη την ημέρα γιατί είναι η γιορτή τους. Θέλω να πω ότι οι πατέρες μας τιμούσαν τα ζώα ως δημιουργήματα του Θεού. Δεν είμαστε υπέρ των αρρωστημένων ας πούμε καταστάσεων που θεοποιούν και ειδωλοποιούν τα ζώα και τους συμπεριφέρονται περισσότερο από ό,τι συμπεριφέρονται σαν έναν άνθρωπο. Δεν είμαστε υπέρ αυτών. Αλλά σίγουρα τα ζώα είναι δημιουργήματα του Θεού, του Θεού Δημιουργού
και οφείλουμε να τα περισσάλπουμε, να τα αγαπούμε, να τα συντηρούμε και να κάνουμε ό,τι καλύτερο για αυτά. Είναι για μας που έγιναν τα ζώα, για τη σωτηρία μας, για να μας βοηθούν και να μας δείχνουν πόσο μας αγαπά ο Θεός και έκαμε όλο αυτόν τον κόσμο για την αγάπη τη δική μας. Δεν ξέρω, δεν διαβάζω το διαδίκτυο, δεν ξέρω να το χρησιμοποιώ, οπότε δεν ξέρω τι σχόλια έχουν γίνει. Αν θέλετε να μας πείτε κάτι εσείς, ευχαριστούμε να το ακούσουμε. Εντάξει, πάμε πιο στο επόμενο αδερφό, παρακαλώ. Ευλογήσον πάντα. Ο Κύριος. Πώς είσαστε, είστε καλά? Δόξα τω Θεώ, καλά αδερφέ μου. Πάντα καλά. Να συνεχίσω από το προηγούμενο, κάτι που μας είπαν και στο Άγιον Όρος, ότι τα ζώα, εσείς ξέρετε καλύτερα φυσικά, απλά για να το επιβεβαιώσετε, μετά από κάποια υπηρεσία και μετά, χαριτολογώντας συντοξιδεύονται. Ναι. Δηλαδή αφήνονται. Ναι, ναι. Έτσι να το ακούσεις. Στο Άγιον Όρος, από μια ηλικία για τα ζώα, τα υποζύγια, τα μουλάρια που είχαμε εκεί, όταν μεγάλωναν πλέον, τα αφήναμε έτσι να είναι συνταξιούχα, όπως λέγαμε. Δηλαδή τα περιθάλπαμε, τα είχαμε στο στάβλο να τρώνε, να μένουν εκεί, να ζεσταίνονται, αλλά δεν τα κάναμε, δεν τα ταλαιπωρούσαμε γιατί ήταν μεγάλα πλέον ζώα και δεν ήθελαμε να τα κουράζουμε. Ναι, ναι. Δεν ήθελαμε να τα κουράζουμε, ήταν συνταξιούχα. Ναι, συνταξιούχα. Έτσι τα λέγανε, ναι. Απλά ο κόσμος νομίζει ότι τα ζώα είναι εντάξει, δόξα τω Θεώ. Ναι. Και οι πατέρες εκεί τα περιέθαλπα με πολύ αγάπη όταν αρρωστούσαν τα ζώα. Τους γεβάζαμε τις ευχές του Αγίου Μοδέστου. Το χειμώνα βάζαμε ζεστό νερό εκεί που πήγαν να μην είναι παγωμένο και να αρρωστούν το λαιμό τους. Τα φροντίζαμε, τα περιποιούμαστε σαν κάτι ζωντανό που ήταν στα χέρια μας. Ναι, ναι, αφού υπηρετήσαν και εκείνα. Βέβαια. Γέροντα, να ρωτήσω κάτι που διάβασα του Αποστόλου Παύλου. Να το μεταφέρω σωστά, ελπίζω. Ζω ουκέτι εγώ ζει εν εμή Χριστός, έτσι που το είπε. Ναι, ζω δε ουκέτι εγώ ζει εν εμή Χριστός. Ήθελα έτσι λίγα λόγια παστούτον στο ότι υπό ποιες συνθήκες το είπε, να το πούμε τούτον, και εάν μπορεί μέσα από την καθημερινότητα μας σήμερα, ας πούμε, να το κάνουμε εμείς, αν μπορούμε να το κάνουμε και εμείς, αν είναι εφικτό σήμερα, σήμερον ημέρα. Σίγουρα είναι εφικτό, δεν υπάρχουν πράγματα ανέφικτα. Ό,τι μας είπε το Άγιο Ευαγγέλιο και ό,τι μας είπαν οι Άγιοι Απόστολοι, όλα είναι εφικτά και γίνονται όλα με τη χάρη του Θεού. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σήμερα που ζουν πραγματικά εν Χριστώ και ο Χριστός ζει μέσα τους. Και αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος θέλει να πει ότι δεν ζω πλέον εγώ, δεν ζω μέσα στην εμπαθή η υπόστασή μου, αλλά εγώ και ο Χριστός είμαστε ενωμένοι και ζει μέσα μου ο Χριστός. Είμαστε ένα μαζί με τον Χριστό. Και αυτό μπορούν να το πούν οι Άγιοι, οι οποίοι ενώνονται με τον Χριστό και γίνονται ένα μαζί με Αυτόν. Μάλιστα. Ευχαριστώ την ευχή σας. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ να εύχεστε. Παρακαλώ, επόμενος αδερφός. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Τηλεφωνώ από Θεσσαλονίκη, λέγομαι Βλαμπία. Ωραία. Καταρχάς χαίρομαι πάρα πολύ που σας μιλώ. Μπορώ να πω ότι είμαι και συγκινημένη, γιατί με έχετε βοηθήσει πάρα πολύ χωρίς να το γνωρίζετε και είμαι βέβαιη ότι βοηθάτε πάρα πολύ κόσμο χωρίς να το γνωρίζετε, χωρίς να τους γνωρίζετε. Κόρη μου. Εγώ και αυτό είναι και η μαγεία της τεχνολογίας, είναι τα καλά της τεχνολογίας, θα έλεγα. Ελπίζω να μπορέσω να σας δω κάποτε από κοντά, ελπίζω. Εντάξει, αλλά αυτό μην είναι ο Θεός το γνωρίζει. Ορίστε. Μην περιμένεις και πολλά πράγματα όταν με δεις από κοντά. Δεν είναι ότι περιμένω, αισθάνομαι τόση ευγνωμοσύνη που και μόνο που θα σας δω από κοντά για μένα θα είναι... Θα χάσεις πάσα την ιδέα. Θα χαρώ. Μακάρι να χαρείς. Θα χαρώ γιατί ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια με έχετε βοηθήσει τόσο όσο δεν φαντάζεστε. Οπότε δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι ιδιαίτερο για να με εντυπωσιάσετε μέσα σε εισαγωγικά. Με έχετε βοηθήσει ούτως ή άλλως μέχρι τώρα. Τηλεφώνησα περισσότερο για να σας εκφράσω έτσι αυτά τα συναισθήματα. Από εκεί και πέρα θα σας παρακαλούσα και εγώ να μας έχετε στην προσευχή σας.
Και θα σας παρακαλούσα να έχετε στην προσευχή σας, μια που είναι και η μέρα των ζώων, και τα δικά μου τα ζωάκια, τα οποία έχουν κακοποιηθεί ήδη βανάφσως όμως. Οπότε χρειάζονται πάρα πολύ την προσευχή ενός ανθρώπου που μάλλον τον ακούει περισσότερο ο Θεός. Εγώ προσπαθώ να προσεύχομαι. Κάποιες φορές αισθάνομαι ότι με ακούει ο Θεός, κάποιες φορές δεν το αισθάνομαι τόσο, ίσως επειδή εγώ είμαι πολύ, όχι ίσως, προφανώς γιατί εγώ είμαι ακόμη σε εμβριακό στάδιο πνευματικά, έτσι αισθάνομαι. Και χαίρομαι για το μήνυμα που δίνετε για τα ζώα και εγώ ταυτίζομαι μαζί σας. Δεν πιστεύω στην αρρωστημένη αγάπη. Τώρα αυτό βέβαια δέχεται πολλές ερμηνείες, τι είναι αρρωστημένο και το τι είναι υγιές. Αλλά από εκεί και πέρα πιστεύω πάρα πολύ στην ιερότητα της ζωής. Ναι, τα ζώα δεν είναι άνθρωποι, αλλά είναι πλάσματα του Θεού, ναι, και βέβαια, αυτά. Βέβαια. Και πιστεύω ότι οφείλουμε, δηλαδή, νομίζω ότι ό,τι έχει φτιάξει ο Θεός οφείλουμε να το σεβόμαστε, γιατί ασφαλώς δεν το έχουμε φτιάξει εμείς. Και τα ζώα και τα δέντρα και ένα φύλλο ακόμα να μην το κόβαμε χωρίς λόγο από ένα δέντρο. Ταυτίζομαι απόλυτα με αυτή την άποψη. Πιστεύω πάρα πολύ στην ιερότητα της κτήσης, με την έννοια ότι τα έχει φτιάξει όλο ο Θεός και οφείλουμε να τα σεβόμαστε. Μας τα έδωσε για να μπορούμε να συνυπάρχουμε και όχι για να τα εκμεταλλευόμαστε και να τα κακοποιούμε. Χωρίς... Ναι, ναι. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ασφαλώς, ασφαλώς. Οπότε πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα που δίνει και η Ορθόδοξη πίστη μας. Και ελπίζω πραγματικά ο κόσμος να το λαμβάνει και να το λάβει και στο μέλλον. Γιατί δεν μου αρέσουν βέβαια οι καταστροφολογίες, αλλά σίγουρα η σχέση του ανθρώπου με την φύση έχει διαταραχθεί πάρα πολύ και ο κόσμος χρειάζεται να αφυπνιστεί, γιατί η σχέση αυτή νομίζω ότι τίνει να γίνει λίγο αυτοκαταστροφική από την πλευρά του ανθρώπου. Ναι. Έχει μια αίσθηση ότι είναι παντοδύναμος, ενώ δεν είναι. Και το έχει δείξει και η πανδημία φυσικά αυτό. Και αυτό το πράγμα νομίζω τον έχει οδηγήσει σε πολλές καταχρηστικές συμπεριφορές. Ναι. Αυτό ήθελα να πω. Δεν θέλω να... Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδελφή μου. Να είσαι καλά. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά, εύχομαι να είστε πάντα υγιείς, δυνατός και να μας φωτίζετε με τα λόγια σας και να μας υποστηρίζετε. Θέλω να μας φωτίσει. Εύχομαι και εμείς να είμαστε άξιοι να σας ακούμε. Και... Να είστε καλά, αδελφοί, να προσεύχεστε και για μας, να μας σκεπάσει ο Θεός. Παρακαλώ, έχουμε τον επόμενο αδελφό. Ναι, γέροντα, ευλογείτε, Παναγιώτη. Ο κύριος Παναγιώτη. Να κάνω δύο ερωτήσεις. Βέβαια. Η πρώτη, να μας εξηγήσετε λίγο τη φράση της Εκκλησίας ότι ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση. Γύρω στο πρώτο μισό, εκεί που λέει το κατ' εικόνα. Το καθομοίωση, εντάξει, είναι εύκολο να το καταλαβαίνουμε. Το κατ' εικόνα, δηλαδή, ποιες ιδιότητες έχει ο άνθρωπος και μοιάζει με τον Θεό, την εικόνα του Θεού. Είναι η πρώτη ερώτηση. Ναι. Και η δεύτερη, να μας πει δύο-τρία πράγματα για την αυτομεψία, πώς μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε στην καθημερινή ζωή. Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ, πάρα πολύ ευχαριστώ. Κατ' εικόνα Θεού είμαστε όλοι οι άνθρωποι. Βέβαια δεν είμαστε όμοιοι με τον Θεό, καλούμαστε να γίνουμε όμοιοι με τον Θεό. Κατ' εικόνα Θεού κυρίως στο γεγονός ότι είμαστε ελεύθεροι, έχουμε το αυτεξούσιο, μπορούμε να εξουσιάσουμε τον εαυτό μας και να επιλέξουμε τι θα κάνουμε στη ζωή μας. Είμαστε κύριοι του εαυτού μας. Βεβαίως οι πτώσεις μας έκαμε δούλους στην αμαρτία και δούλους στα πάθη μας. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε αγώνα να καθαρίσουμε το κατ' εικόνα και να γίνουμε πραγματικά κύριοι του εαυτού μας και όχι δούλοι των παθών μας. Αλλά η εικόνα του Θεού εντοπίζεται κυρίως στην ελευθερία μας, στο αυτεξούσιό μας που μας κάνουν να είμαστε πραγματικά παιδιά του Θεού και εικόνες Θεού. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο όπως είναι ο εαυτός του κατά φύση, είναι και ο άνθρωπος κατά χάρη. Και γι' αυτό λέγεται Κύριος ο Θεός, δηλαδή αυτεξούσιος, ελεύθερος. Δεν υπόκειται πουθενά σε οποιαδήποτε άλλη αρχή και εξουσία,
Έτσι και ο άνθρωπος γίνεται ελεύθερος και αυτεξούσιος όταν ελευθερωθεί από την αμαρτία και βασιλεύσει μέσα του η παρουσία του Θεού Πατέρα του, το αρχέτυπο της δημιουργίας του. Η αυτομεμψία είναι αυτή η αρετή που καλλιεργούσαν οι Άγιοι και οι αγωνιστές της Εκκλησίας μας, που εμέφονται τον εαυτό τους, αυτομεμψία. Μέφομαι τον εαυτό μου, δηλαδή όταν γίνεται ο νέας πειρασμός, γίνονταν κάτι, δεν εμέφονταν τους ύπλανους, φταίει ο γείτονας, φταίει ο σύζυγος, φταίει η γειτόνισσα, φταίει ο διευθυντής, φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Έλεγαν εγώ φταίω. Και αφού εγώ φταίω, εγώ πρέπει να διορθωθώ. Και με μεγάλη ταπείνωση σήκωναν πάνω τους το βάρος του πτέσματος και ζητούσαν συγγνώμη από τον Θεό ταπεινούμενοι, και επειδή ταπεινώνονταν, ερχόταν η χάρης και τους παρηγορούσε. Βέβαια, θέλει μια διάκριση αυτό το πράγμα, όπως είπαμε και προηγουμένως. Εάν ο άνθρωπος δεν έχει πνευματική δύναμη και δεν είναι και ψυχικά ισχυρός και δυνατός, η αυτομεμψία χωρίς διάκριση μπορεί να του κάνει και ζημιά. Γι' αυτό καλό είναι να μας παρακολουθεί και ο πνευματικός μας και να είναι υπόψη του πνευματικού μας ο τρόπος του αοράτου πολέμου, τον οποίο εφαρμόζουμε στην καθημερινή μας ζωή. Πάντως, αυτοί που έχουν τη δυνατότητα της αυτομεμψίας κατάφεραν να έχουν μέσα τους πολύ θεϊκή παρηγοριά, διότι ο Θεός παρηγορεί τον άνθρωπο ο οποίος σηκώνει πάνω από το σφάλμα του και μετανοεί και ζητεί συγγνώμη από τον Θεό. Εμείς, όσο μπορούμε, ανάλογα με τις ψυχικές μας δυνάμεις, να κάνουμε την αυτομεμψία με τρόπο που να μην μας δημιουργεί άγχος και καταπίεση και κατάθλιψη. Θέλει λίγη προσοχή εδώ. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ. Την ευχή σας, Γιάννοντα, κάνετε. Γιώργη, είσαι καλά? Δεν χωριτένω να σας μιλάω, δεν ξέρω. Κάθε μέρα να σας μίλαγα, να σας είχα ζαλίσει για τα καλά, νομίζω. Δεν πειράζει, Γιώργο μου, δεν πειράζει. Καλά είναι. Γιάννοντα, σας δω. Ναι, ευχαριστώ. Λέω την αλήθεια, Γιάννοντα, όταν σας είδα στην Αγρυπνία της Παναγίας, κάπως συγνωρίστηκα λίγο, έτσι, λέω, απίστευτο είναι που σας μιλάω, you know, είναι κάτι, δεν το εκτιμάω όπως πρέπει, όμως είναι μεγάλη ευλογία για μας που σας έχουμε έτσι, που δίνετε στον κόσμο την ώρα σας. Ναι, Γέροντα, ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, άμα μπορώ. Ναι, Γιώργο, θα ακούσω. Προχθές της Αγίας Σκέπης γιόρταζε το ίδρυμά σας που είχατε αρχίσει νομίζω πριν 20 χρόνια. Ναι. Και το θυμήθηκα αυτό και με συγκίνησε λίγο με όλα τα παιδιά, τα παλικάρια που γιατρεύονται, όπως και εμείς που έχουμε τα δικά μας, έχουν όλος ο κόσμος έχει τα δικά τους. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό, άμα δεν είναι κουραστικό? Ναι, όχι, δεν είναι καθόλου κουραστικό, χαρά μου είναι. Η Αγία Σκέπη, Γιώργο μου, είναι ένα ίδρυμα, ας πω ίδρυμα τέλος πάντων, το οποίο έγινε εδώ και 22 χρόνια. Εδώ και 22 χρόνια είναι η μοναδική κλειστή θεραπευτική κοινότητα που υπάρχει στην Κύπρο και θεραπεύει τα παιδιά τα οποία είναι εξαρτημένα στα ναρκωτικά. Έχουν περάσει πάνω από 1.000 άτομα και περισσότερα από την Αγία Σκέπη. Αρκετοί από αυτούς, περισσότερο από το 60% έχουν θεραπευθεί και έγιναν παιδιά και άνθρωποι που μπόρεσαν και στάθηκαν στην κοινωνία και έκαναν οικογένειες και προχώρησαν στη ζωή τους. Είναι ένας χώρος τον οποίο η Παναγία μας τον ίδρυσε, η Παναγία μας τον φρόντισε και η Παναγία μας τον φροντίζει μέχρι τώρα. Διότι αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα, πολλές δυσκολίες και μάλιστα και οικονομικά θέματα τα οποία μέχρι τώρα κατά καιρούς μας ταλαιπωρούν. Δεν έχει έσοδα η Αγία Σκέπη τόσα όσα χρειάζεται για να ζήσει, αλλά η Παναγία Θεοτόκος, η μητέρα μας, επειδή είναι δικά της τα παιδιά εκεί και φροντίζει τα παιδάκια της, μέχρι τώρα φτάσαμε πολλές φορές στο να μην έχουμε χρήματα για την επόμενη εβδομάδα και όμως φρόντισε και δεν διακόψαμε καθόλου την εργασία μας μέχρι σήμερα που είμαστε εδώ στον τόπο αυτό. Να προσεύχεστε να μας βοηθήσει ο Θεός. Είναι αφιερωμένο
στην Παναγία μας, στην Αγία Σκέπη, η οποία σκεπάζει τα παιδιά αυτά και τον κόσμο όλο. Θυμάμαι γέροντα που όταν το είχατε χτίσει το κτίριο αυτό, θέλανε να βάλουν άλλο όνομα, όμως δεν μας ήθελε όνομα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Δεν μας ήθελε να πάρουμε Αγία Σκέπη. Γιατί θύμιζε τον Θεό και την Παναγία και την Εκκλησία και αυτοί που ήρθαν οι ειδικοί από τον ελλαδικό χώρο μας απέτρεψαν και είπαν δεν είναι θεραπευτικό να λέγεται Αγία Σκέπη. Να λέγεται οτιδήποτε άλλο, αφηρημένες έννοιες. Και τελικά εμείς αποδείξαμε ότι τόσα χρόνια η Αγία Σκέπη ζει και λειτουργεί και εκείνοι χάθηκαν και έκλεισαν δυστυχώς, διότι σε αφηρημένες έννοιες δεν μπορεί να θεραπευτεί κανένας άνθρωπος. Είστε παλικάρι, γέροντα, την ευχή σας. Να είσαι καλά, Γεώργια. Ο Θεός να σε ευλογεί και να προσεύχεται για μας. Έχουμε τον επόμενο αδεσπό, παρακαλώ. Καλησπέρα, Πανιερότατε. Καλησπέρα. Από το νησί του Κορυδαλού, η Θεόνη. Τι κάνετε? Καλά, αδεσπή μου, καλά. Ωραία. Επειδή λέγατε πριν και για τα ζώα, θυμάμαι κάποτε στην Πυριακή Εκκλησία που διαβάζανε για τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, λέγανε πως εκείνος άφησε παρακαταθήκη έτσι κάποιες οδηγίες για πάρα πολλά πράγματα στους μοναχούς και μαζί και αυτό για τα μουλάρια, να μην τα ταλαιπωρούν όταν πιάνε σε μεγάλη ηλικία και να τα φροντίζουν. Ναι, βέβαια. Έτσι είναι. Οι πατέρες είχαν πολύ ευαισθησία, πάρα πολύ ευαισθησία στην χτίση, γιατί αγαπούσαν το χτίστη. Και μάλιστα, όπως όταν είσαι σε ένα σπίτι, σέβεσαι τα πράγματα του ιδιοκτήτη, γιατί αγαπάς τον ιδιοκτήτη, έτσι και σέβεσαι και προνοείς και φροντίζεις τα δημιουργήματα του Θεού, γιατί αγαπάς τον δημιουργό. Και οι γεροντάδες μας πολύ τα πρόσεχαν αυτά, πάρα πολύ. Δεν ήθελαν ούτε και με κακόν τρόπο να μιλούμε στα ζώα. Ήθελαν πάντοτε να είμαστε προσεκτικοί, σοβαροί και να τα προσέχουμε και τα περιποιούμαστε. Και πόσο μάλλον τα μουλάρια που βοηθούσαν να κουβαλούν τόσα υλικά πάνω εκεί. Θυμάμαι τον γέροντα μας, τον μακαριστό γέροντα, ο οποίος το χειμώνα πήγαινε και έβραζε νερό στη σόμπα, στους κουβάδες και το έριχνε μέσα στη... εκεί που έπιναν τα ζώα το νερό για να μην είναι κρύο και παγώνουν τα ζώα. Τα λιγότερα τα καημένα. Μάλιστα. Εκτός από αυτό, τη συμβουλή σας για κάτι. Ναι. Μία φίλη έχει αγανακτήσει, δεν ξέρω αν είναι δίκαια ή όχι, γιατί της είπα ότι εγώ δεν θέλω καθόλου να μου μιλήσει για αυτό το θέμα. Έχει αγανακτήσει με κάποιον ιερέα και αυτό την εμποδίζει να πάει φυσικά και να κοινωνήσει. Εγώ της είπα να πάει να του μιλήσει, μπορεί να έχει παρεξηγήσει κάποια πράγματα, αυτό της είπα μόνο, αλλά όταν ξεκίναγε να μου τον κατηγορεί, επειδή εγώ τον σέβομαι πολύ, της είπα δεν θέλω να ακούσω τίποτα, πήγαινε και ρώτησε τον εκείνο, δηλαδή να τα βρείτε πάλι μεταξύ σας. Mm. Αφού λοιπόν δεν θέλει να το κάνει αυτό, γιατί μπορεί και να έχει κάποια δίκαια, δεν μπορώ να ξέρω, της είπα να πάει να εξομολογηθεί σε άλλον ιερέα. Mm. Δηλαδή έκανα καλά, αν το εξομολογηθεί καλά, κάπου καλά, αλλού, ότι έχει ένα βάρος, ιεροκατηγορία που λέμε. Ναι, να πάει κάπου αλλού να το πει, για να τη βοηθήσει ο πνευματικός να το διαχειριστεί σωστά και καλά και να το δει από πάσα άποψη. Μάλιστα. Εντάξει, μπορεί να έχει δίκιο η αδελφή, δεν σημαίνει ότι και εμείς μπορεί και να έχει, γι' αυτό είμαστε λέω, λάθαστοι, ναι. Αλλά σίγουρα η διαχείριση ενός λάθους παίζει μεγάλο ρόλο στη σχέση του ανθρώπου. Γιατί ένα πάρα πολύ μεγάλο καιρό, έτσι πολύ καιρό απέχει από αυτό από Θεία Κοινωνία και τη λυπάμαι και της είπα τις προάλλες γιατί δεν πας κάπου να το πεις έναν άλλον ιερέα. Πολύ καλά το πρόβλημά σου. Εντάξει, ευχαριστώ. Και υπάρχει καμιά περίπτωση να έρθετε προς την Αθήνα κάποια στιγμή? Βέβαια, τώρα θα έρθω του Αγίου Δημητρίου, στον Άγιο Δημήτριο, στον Πραχάμι. Α, οπότε να έχουμε το νου μας στο πρόγραμμα. Θα είμαι εκεί στις 24, τι είναι Κυριακή, 24. Θα το κοιτάξω, Σάββατο πιθανόν. Σάββατο και Κυριακή. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Άστε, πάντα καλά. Και αν τα καταφέρω θέλω να έρθω να σας δω. Με τα χαράς να το πιάσεις. Ωραία. Καλό βράδυ, την ευχή σας και να είστε μαζί πάντα σας. Καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχόμαστε αδελφός, παρακαλώ. Ευλογείτε, γέροντα. Ο Κύριος. Τι γίνεστε?
Δόξα τω Θεώ. Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη μου είναι από την Παλαιά Διαθήκη. Όταν έπλασε τον Αδάμ και την Εύα και τους έβαλε στη γη ο Θεός, πού είναι αυτό το μέρος, πού τους έβαλε σήμερα? Στη Μεσοποταμία, εκεί ήταν ο παράδεισος, κατά τη γνώμη πολλών πατέρων. Υπάρχει σήμερα η Μεσοποταμία εκεί? Ναι, η Μεσοποταμία υπάρχει, δεν υπάρχει βέβαια ο επίγειος παράδεισος. Σίγουρα. Χάθηκε εκείνος. Ναι. Και η δεύτερη ερώτηση, εν τη σοφία τους οι Άγιοι Πατέρες, μέσα από τις ακολουθίες τις οποίες έχουν γράψει, βλέπουμε να πούμε στο Τρισάγιον να λέγεται το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον τρεις φορές. Ναι. Πάμε στο Απόδειπνο, σε κάποια φάση λέγεται 12 φορές και ύστερα λέγεται 40 φορές. Το λοιπόν, αυτά συμβολίζουν κάτι? Σίγουρα οι πατέρες εν τη σοφία τους τα έγραψαν. Έχει κάποιο συμβολισμό κάτω? Τρεις φορές είναι Αγία Τριάδα, σωστά? Και το 12 είναι 4 φορές 3. Μάλιστα. Και το 40 είναι 3 φορές 12, μία τριάδα και μία μονάδα. Αλλά έχουν εξήγηση. Δηλαδή 3 δωδεκάδες. 3 σε 12, 36. Ναι. Μία τριάδα 39 και μία μονάδα 40. Μάλιστα. Άρα είχαν τον λόγο τους. Ναι, είχαν τον λόγο τους. Ήταν στη μήνυ της Αγίας Τριάδος που λέγονται, αλλά βασικά το Κύριε Λέησον είναι προσευχή που λέγεται αδιαλείπτως από όλους μας. Πρέπει να λέγεται από όλους μας. Ήταν προς τιμή της Αγίας Τριάδος, έτσι πολλές φορές, ας πούμε. Ναι, το... ναι, ναι. Εντάξει. Και συγχαρητήρια για την εκδήλωση που προγραμματίσετε ψέσει στο Κήπο Θεατρών, παρά το ότι... Δεν μπορέσει να έρθεις. Έμπορεσαμε να έρθουμε. Κρίμα, ήταν πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Γίνεται να επαναληφθεί αφού είναι και άλλοι. Να το δούμε το πράγμα, θα το δούμε από αύριο. Θα το δούμε αύριο. Διότι και άλλοι συνανθρώποι μας θέλουν αυτό. Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Ευχόμαστε να καταφέρουμε αυτή τη φορά. Μακάρι να βοηθήσει ο Θεός. Ευχαριστούμε, Γέροντα, να είστε καλά. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ. Ναι, ας Γέροντα, να την ευχήσω. Ναι, Ηλία. Είσαι χαρά. Ναι, λύκο μου, δόξα Θεώ. Δόξα Θεώ. Πρώτα θέλω να πω ότι ήταν πολλά ώρα εκπληρωθεί σήμερα με τα ζωά. Δεν έφερες κανένα ζωάκι και εσύ σήμερα. Δεν έχεις. Ένα έχω σπίτι μου. Δεν πειράζει, Ηλία μου, εντάξει. Ναι. Έτσι ήθελα να πω κάτι πρώτα από αστούδο. Ότι εκτός που τις παγκόσμιες μέρες τις οποίες διοργανώνουν κάποιοι άνθρωποι, τους οποίους διοργανώσαν τέλος πάντων, ότι η Εκκλησία μας έχει για τον κάθε άνθρωπο έχει μια γιορτή μέσω των Αγίων μας. Ναι. Δηλαδή ότι ο κάθε Άγιος μας έχει την μέρα του την οποία γιορτάζουμε. Και όπως είπατε και εσείς για τον Άγιο Μόδεστο στις 16 του Δεκέμβρη, όπου γιορτάζεται η μέρα των ζών, έτσι και η μέρα του Πατέρα γιορτάζεται μέσω του Χριστού, η γιορτή της Μητέρας γιορτάζεται σε κάθε γιορτή της Παναγίας μας, όπου γιορτάζουν όλες οι μόνες του κόσμου. Οπότε η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει τις δικές της μέρες όπου γιορτάζουμε. Πολύ ωραία πράγματα. Έτσι είναι όπως το λες. Ναι, και ήθελα να κάνω έτσι μια συγκεκριμένη ερώτηση. Ναι. Ξέρω, λέω περίεργη. Βασικά είναι για τον Άγιον Αυγουστίνο και τον Οργένη. Ναι. Η απορία μου είναι ότι ο Άγιος Αυγουστίνος θεωρείται Άγιος από την Εκκλησία μας λόγω του ότι δεν του είχε γίνει έλεγχος που κάποιον άλλον πατέρα της Εκκλησίας την εποχή του για κάποια λάθη δογματικά τα οποία έκαμε. Ναι. Σωστά που λέω, ναι. Ναι, περίπου έτσι. Ναι. Ο Οργένης, εφόσον και ο Γινός, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, έκαμε και ο Γινός κάποια δογματικά λάθη. Ναι, και μεγάλα, που... μεγάλα λάθη. Ναι, αλλά ούτε εκείνου τους έγινε έλεγχος. Το Οργένη η Εκκλησία τον κατεδίκασε, Ηλία.
Ναι, δηλαδή τον απέκοψε από το σώμα της, διότι και τα συγγράμματα του και η ζωή του και η διδασκαλία του ήταν πολύ επικίνδυνα για την ορθόδοξη πίστη της Εκκλησίας μας και η Εκκλησία τον απέκοψε για να προφυλάξει και τα τέκνα της από αυτές τις κακοδοξίες όλες του οργένους. Ναι. Μπορεί όμως π.χ. κάποιος να έρθει να πει παράδειγμα ότι ο Άγιος Αυγουστίνος με κάποια δογματικά λάθη τα οποία μπορεί να έκαμε ανθρώπινα ότι επηρέασε και άλλους ανθρώπους. Κοίταξε, σίγουρα ο Άγιος Αυγουστίνος έβαλε κάποιες βάσεις λαθασμένες που μετά οι δυτικοί, οι Ρωμαιοκαθολικοί έκτισαν πάνω σε αυτές το Φιλιόκβιο και πολλές άλλες κακοδοξίες. Αλλά ο Άγιος Αυγουστίνος δεν είχε την πρόθεση να κακοδοξήσει και σίγουρα εάν η Εκκλησία του το υποδείκνυε θα δεχόταν τη γνώμη της Εκκλησίας. Αλλά και ήταν και το μεγάλο πρόβλημα του Αυγουστίνου που δεν ήξερε τα ελληνικά και δεν μπορούσε να γνωρίζει τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων κανονικά, διότι μόνο λατινικά ήξερε, δεν ήξερε ελληνικά. Ο Οριγένης όμως ήταν γνώστης της θεολογίας των Πατέρων και κακοδοξούσε γνώση του και οι πατέρες πολλοί του υπέδειξαν ότι ήταν κακοδοξής αυτά που έλεγε, αλλά έκανε πράγματα τα οποία πέσυραν την καταδίκη της Εκκλησίας. Ναι, κατάλαβα. Απλά ήθελα να δω ποια ήταν η διαφορά ανάμεσα τους. Κατάλαβα. Ναι. Και ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο πιο εύκολο. Ναι. Για το βαπτίσμα, άμα βαπτίζεται κάποιος άνθρωπος μετά το νερό εκείνον, τι γίνεται? Πηγαίνει στο χωνευτήριο. Έχουμε ένα χώρο ειδικό που λέγεται χωνευτήριο. Ένας τόπος που μπαίνουν τα γιασμένα νερά του βαπτίσματος και οτιδήποτε άλλο, όταν πλένουμε τα γιαποτήρια, όταν πλένουμε τα μάχτρα, τα ενδύματα της Εκκλησίας, είναι ένας χώρος που είναι ειδικός για αυτά τα πράγματα. Ναι, καταλάβω. Δεν πάει στην αποχέτευση της πόλης, είναι ένας χώρος που είναι μόνο για αυτά τα πράγματα. Ναι, και τούτες τις ερωτήσεις είχα μου γέρον, τα ευχαριστώ και αν μπορείτε να πείτε λίγα λόγια για εκείνον το περιστατικό που συνέβηκε στο Μαχαιράν με το σκύλο, μιας και αναφέρθηκε και για την Αγία Σκέπη πριν και είναι η Παγκόσμια Μέρα του σκύλου, αν μπορείτε να πείτε λίγα λόγια για εκείνον το περιστατικό με το σκύλο στο Μαχαιράν και το παιδί και τα ναρκωτικά. Ναι, εκείνο ήταν τότε μια από τα κίνητρα που κάναμε την Αγία Σκέπη, διότι ψάχναμε να βρούμε τόπο να μείνει ένα παιδί που ήταν μέσα στα ναρκωτικά και είναι δυστυχώς ακόμα, και δεν βρήκαμε, και όλοι αρνούνταν να τον δεχτούν στο σπίτι τους και κανείς δεν ήθελε να τον παραλάβει, ενώ την επόμενη μέρα που ήρθε ένας αδέσποτος σκύλος ήρθαν συνεργεία, ήρθαν άνθρωποι ειδικοί, ήρθαν πολλά πράγματα και καλά έκανα βέβαια για να προσέξουμε το σκύλο, τι θα φάει, τι θα πει, που θα μείνει κτλ. Και για τον άνθρωπο του Θεού, για την εικόνα του Θεού δεν νοιάστηκε κανένας. Και το σκύλο νοιάστηκαν πολύ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να νοιαζόμαστε για τα ζώα. Αλίμονο θα νοιαζόμαστε για τα ζώα. Αλλά να μην ξεχνάμε και την εικόνα του Θεού, τον άνθρωπο, που είναι κορονίδα της χτίσεως. Και αυτός πρέπει να είναι για μας το πρώτο μας ενδιαφέρον. Έχουμε ακόμα αδερφό όμως, παρακαλώ. Ναι, Γέροντα, μου ευλογείτε. Ευχή σας. Ο Μάριος είμαι από Πάφο. Ναι, Μαρία. Γέροντα, να ρωτήσω, όταν δεν είμαστε σε καλή πνευματική κατάσταση, για διάφορες είτε από την ίδια την ύπαρξη μας, ξέρω, από τις αλλοιώσεις της ψυχής και είσαι σε μια παρέα και πρέπει να πεις κάτι για τον Θεό. Αλλά εσύ που μέσα σου δεν είσαι καλά, ενώ περνάς μια δύσκολη... πρέπει να μιλήσεις. Να παρακαλέσεις τον Θεό να σε βοηθήσει. Πρέπει να πεις τον λόγο του Θεού στους άλλους ανάλογους, ας εσύ... Ταπεινά, με ταπείνωσα, πεις ότι
Και εγώ δεν είμαι κανένας Άγιος που σας λέω αυτά τα πράγματα, ούτε έχω φτάσει σε μέτρα σωστά και καλά, αλλά από ό,τι έχω ακούσει από τους πατέρες, από ό,τι έχω διαβάσει και από ό,τι έχω δει ο ίδιος στη ζωή μου, τα πράγματα έχουν έτσι όπως σας τα περιγράφω τώρα. Απλά και ταπεινά. Ναι, πρέπει να. Και κάτι τελευταίο, Γέροντα. Όταν κάποιος σε παίρνει, χωρίς να το θέλεις να δεχτείς τον επερόντα, ας πούμε, και αν είσαι εσωτερικά, νιώσεις, ας πούμε, τον έπαιρον του άλλου, ας πούμε. Και αν είσαι, ας το πούμε, με την κακή έννοια. Ενώ που με εσύ λέει, ας πούμε, ότι δεν το δέχομαι το πράγμα. Θα το δεχτώ τον έπαιρον του. Σίγουρα οι έπαινοι μας βλάφτουν. Αλλά έχει και πολλούς που μας βρίζουν και έτσι έρχεται σοβαλία. Ευχαριστώ για να διευχήσα. Να είσαι καλά, ρωτάς μαζί σας. Έχουμε ακόμα αδερφό τελευταίος, παρακαλώ. Την ευχή σας, πατέρα. Του Κυρίου μας. Ευχαριστώ. Πατέρα, έχω μια ερωτήση. Ναι. Οι λογισμοί μας που δεν έχει ταπείνωση μέσα να μην τις δεχόμαστε ή κάτι άμα είναι για τον εαυτό μας. Άμα δημιουργούνται από τη θέληση μας, να μην τα δεχόμαστε. Όταν είναι λογισμοί διάφοροι που μας επαινούν και μας κολακεύουν κτλ. Περιφρόνησε τους, δεν είναι από σένα, μην τους δίνεις σημασία. Ευχαριστώ. Γενικά οι λογισμοί πρέπει να τους περιφρονούμε, μην τους δίνουμε σημασία. Για να μην μας ταλαιπωρούν. Ευχαριστώ πάρα πολλά. Να είσαι καλά. Ας ευλογεί ο Θεός. Έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής μας, αδερφοί μου αγαπητοί. Εύχομαι ο Χριστός μας να μας ευλογήσει όλους και να μας φυλάξει από τη σκέπη των πτερήγων του. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.